ή κρύβεται πίσω από την απόφαση του Σκλαβενίτη να μην ανοίγει τις Κυριακές, μια συγκινητική ιστορία που δεν γνωρίζατε σίγουρα. Είναι γνωστό ότι η αλυσίδα σούπερ μάρκετ βρίσκεται κοντά στους καταναλωτές και στους εργαζόμενους, αφού όπως θα δείτε έκανε ακόμα μια κίνηση ματ που έδωσε χαμόγελα σε 25. 000 από αυτούς, ποια απόφαση έχει πάρει που είχε ξαφνιάσει όμως, μόλις έκλεισα τα 30 και έχω καρκίνο γιατί μαμά λες ότι είναι καλό αφεντικό ο Σκλαβενίτης αφού την Κυριακή δεν θα είσαι σπίτι μας. Πίσω από αυτή την κουβέντα η οποία ανήκει σε ένα μικρό παιδί κρύβεται στο μυστικό της απόφασης Σκλαβενίτη να μην ανοίγει τις Κυριακές. Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύφθηκαν στην εξώδιο ακολουθία του Στέλιου Σκλαβενίτη σε επικίδιο που εκφωνήθηκε από συνεργάτη του ομίλου. Κυριακή 1η Απριλίου ποιος δεν θα ευχόταν αυτό το άσχημο νέο να ήταν μια κακοήθεια της ημέρας. Αυτό θέλαμε να πιστέψουμε όλοι, μας γέλασες φίλε Στέλιο, ήθελες να κάνεις πάλι κάτι που εμείς δεν περιμέναμε. Σήμερα έχεις καταφέρει να κάνεις το βάρος ασήκωτο καθώς μοναδική πηξίδα στη ζωή σου ήταν η δικαιοσύνη. Να γίνει αυτό που είναι σωστό, αυτό έλεγες πάντα και πάντα με μια καθηλωτική απλότητα. Πολύ δύσκολο, σχεδόν αδύνατο να βρεις τον τόπο μας τον συνδυασμό μιας πετυχημένης επιχειρηματικής πορείας να συμβαδίζει με την ταπεινότητα, την ηθική, την ευγένεια και κυρίως την αγάπη για τον άνθρωπο. Η απόφαση του «Δεν ανοίγουμε τις Κυριακές, ποιος ξέρει την ανθρώπινη ιστορία πίσω από αυτή την απόφαση, ζητώ συγγνώμη που μοιράζομαι το μυστικό σου». Σκεφτόσουν μαζί με τα αδέλφια σου τι θα κάνατε, δεν είχατε αποφασίσει και βγαίνοντας από το γραφείο σου άκουσες το μικρό παιδί ενός στελέχου σου να λέει για τη μαμά λες ότι είναι καλό αφεντικό ο Σκλαβενίτης αφού την Κυριακή δεν θα είσαι σπίτι μας. Σου πήρε μόνο ένα λεπτό να γυρίσεις πίσω στο γραφείο σου και να πάρετε αμέσως την απόφαση σας. Δεν ανοίγουμε.